Σειρά δράσεων πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Μεσίνης με αφορμή την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τις εκδηλώσεις με τίτλο «Πρασινίζοντας τη Μεσίνη, το περιβάλλον χρειάζεται εσένα», που διοργάνωσε ο Δήμος Μεσίνης σε συνεργασία με την ΚΕΑΔΗΜ στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας, αντιπροσωπεία του Δήμου υπό τον Δήμαρχο Γιώργο Τσόνη και την Αντιδήμαρχο Γεωργία Παναγκοπούλου παρευρέθηκαν στην Σύνοδο της Πράσινης Εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, παρακολουθούμε το συνέδριο για την Εβδομάδα της Πράσινης Ανάπτυξης. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παραβρίσκουμε μαζί με μεγάλες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το περιβάλλον, δημαρχοί, ευρωβουλευτές, υπουργοί και προσπαθούμε και συζητάμε και συμμετέχουμε κι εμείς να δούμε καλύτερες πρακτικές για το περιβάλλον. Για να είναι η καθημερινότητα των συμπολιτών μας πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Θα δώσουμε το καλύτερό μας αυτό. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε το Δήμο μας να το αναδείξουμε σε όλη την Ευρώπη και το φτάναμε και το πετύχαμε και θα πετύχουμε ακόμα καλύτερα. Η σύνοδος που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέλαμβανε μία σειρά από ζητήματα για τα οποία και ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή της Μεσίνης. Κατά την διάρκεια μάλιστα της Συνόδου υπήρξε αναλυτική ενημέρωση και για το νέο πλαίσιο των προγραμμάτων Live, ούτως ώστε η εμπειρία αυτή αλλά και η ενημέρωση από εξειδικευμένους ανθρώπους να μπορέσει να βοηθήσει την περιοχή στις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες. Επιτάπητος τέθηκαν και θέματα που αφορούν τόσο την περιβαλλοντική προστασία όσο και την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.